Στον Δήμο Οροπεδίου βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος προείδρευσε σε σύσκεψη όπου τέθηκαν επιτάπητος τα προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης, με επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γυμνάσιο και Λύκειο Τζερμιάδων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα λόγω του ισχυρού σεισμού των 6 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου πριν από 2,5 χρόνια. Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στην Κρήτη και μεγάλη χαρά που ξεκινάω αυτή την περιοδία από το οροπέδιο. Να δούμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα σχολεία, θέματα τα οποία αφορούν από ζητήματα που έχουν σχέση με τον εξοπλισμό μέχρι ζητήματα που έχουν σχέση με στελέχωση που τα σχολεία χρειάζονται, μέχρι τις στηριακές υποδομές που ναι, δεν αφορούν αμιγώς το Υπουργείο Παιδείας, αλλά είναι κάτι με το οποίο πάντοτε θέλουμε να καταπιανόμαστε και να συμβάλλουμε για να βελτιωθεί. Σήμερα, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί από τη ΦΤΥ, εξετάζει τη μελέτη για τυχόν παρατηρήσεις. Εφόσον λοιπόν είναι εντάξει η μελέτη και δεν έχουμε παρατηρήσει, αν έχουμε παρατηρήσει, θα επανέλθουμε, ας πούμε, να τη διορθώσουμε. Θα επιμείνουμε μετά, θα δρομολογήσουμε τη χρηματοδότηση. Όπως είχε αναδείξει ο τηλεοπτικός φακός, το σχολικό συγκρότημα παρουσιάζει ρογμές στο δάπεδο και άκρως επικίνδυνες εικόνες στις κολόνες, με συνέπεια οι μαθητές του Λυκείου να κάνουν μάθημα στη παλιά πετρόκτιστη πτέρυγα, ενώ οι μαθητές γυμνασίου κάνουν μάθημα στο παλιό κτίριο του Δημοτικού. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου ζήτησε τη στήριξη του Υπουργού Παιδείας ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση στη μελέτη που έχει κατατεθεί προς έγκριση για την αναβάθμιση και αναμόρφωση του κτηριακού συγκροτήματος, έργο ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Για πρώτη φορά επισκέπτεται Υπουργός Παιδείας στο Οροπέδιο Λασιθίου. Αυτό είναι ένα γεγονός που πιστοποιεί ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενδιαφέρεται άμεσα για την περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα ψυχολόγου, όπως και θέματα εξοπλισμού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και σε ζητήματα ενεργειακής αναβάθμισης, όπως του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου. Ακόμα και σε ζητήματα όπου δεν έχει άμεση αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Πυρακάκης τόνισε ότι θα παρέμβει προς την κατεύθυνση επίλυσής τους. Πολύ σύντομα θα υπάρξει πολύ συγκεκριμένη πρόοδο σε όλους τους τομείς, από ψυχολόγους που χρειάζεται για παράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο εδώ στο Οροπέδιο, μέχρι να συμβάλλουμε στη χρηματοδότηση που θα χρειαστεί για βελτίωση στις υφιστάμενες στεριακές υποδομές με την αρρωγή του Υπουργείου Εσωτερικών, πράγμα στο οποίο και εμείς θα έχουμε τη συμβολή μας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στο να λαμβάνουμε κάθε ιδέα, κάθε πρόταση και κάθε καταγραφή προβλήματος και είμαστε πάντα εδώ για να συμβάλλουμε με πρακτικές λύσεις στα προβλήματα αυτά. Ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Γιάννη Πλατιωτάκη, συνέχισε την περιοδία του στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Επόμενος σταθμός ήταν το πρότυπο ΕΠΑΛ και το Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης. Ακολούθησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, αλλά και συνάντηση με επαγγελματίες στην Ελούντα, ενώ αύριο ο Υπουργός Παιδείας θα βρεθεί στο Ρέθυμνο.